Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία που ανακοίνωσε προχθές η Τράπεζα της Ελλάδος για τον τουρισμό επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι μας διαπιστώνουμε το πρώτο οχτάμηνο του 2023. Ότι δηλαδή η φετινή χρονιά θα είναι ακόμα ένα έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Ως οικονομολόγος, οφείλω να σημειώσω ότι όχι μόνο τα εντυπωσιακά μεγέθη, αλλά κυρίως τους ρυθμούς της αύξησής τους. Συνολικά φέτος, 22,7 εκατομμύρια ξένοι ταξιδιώτες ήρθαν στην Ελλάδα στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου, με τις αφήξεις να ξεπερνούν τα αντίστοιχα νούμερα ακόμα και του 2019. Θυμίζω ότι εκείνη τη χρονιά ρεκόρ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση είχε διαμορφωθεί στα 21,8 εκατομμύρια τουρίστες. Επίσης, φέτος οι τουριστικές εισπράξεις έφτασαν στο οχτάμηνο στα 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2019 είχε διαμορφωθεί στα 13,2 δις ευρώ. Πλέον, το μοναδικό ερώτημα για τους συναδέλφους οικονομολόγους είναι αν οι τουριστικές εισπράξεις για το 2023 θα υπερβούν τελικά τα 20 δις ευρώ. Παράλληλα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση πάνω από 15% και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε πάνω από 18%, αγγίζοντας τα 22,7 εκατομμύρια τουρίστες έναντι 19,1 εκατομμύριων ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Οι αριθμοί αυτοί από μόνοι τους αναδεικνύουν την αναπτυξιακή δυναμική του ελληνικού τουρισμού στη μετα-COVID εποχή και μας προειδεάζουν ακόμα για θετικά για το 2024. Άλλωστε, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που έχει κατατέθει η κυβέρνηση προβλέπει εισπράξεις από το τουρισμό ύψους 21 δις για το 2024. Τα διαδοχικά ρεκόρ που προανέφερα είναι φυσικά εξαιρετικά θετικά για την πραγματική οικονομία και τη χώρα. Δεν περιγράφουν όμως τη συνολική εικόνα του ελληνικού τουρισμού, γιατί ποτέ η συνολική εικόνα για κανένα κλάδο της οικονομίας δεν δίνεται μόνο από τους αριθμούς. Υπάρχουν πολλά ποιοτικά, τα λεγόμενα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, που μας δείχνουν πώς λειτουργεί σε βάθος χρόνου ένας τομέας της οικονομίας και κυρίως ποια είναι η επίδρασή του στην κοινωνία. Εδώ μπαίνει η προβληματική που εισάγει το συζητούμενο νομοσχέδιο και ειδικά η αναζήτηση της αειοφορίας ή της λεγόμενης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Και εδώ εντοπίζεται το μεγάλο ζητούμενο που είναι η ισόρροπη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Μια ανάπτυξη που δεν πρέπει να αφήνει πίσω καμία περιφέρεια, ούτε βέβαια να υπερφορτώνει περιβαλλοντολογικά συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες κινδυνεύουν με μακροπρόθεσμη απαξίωση ως τουριστικοί προορισμοί. Ως βουλευτής Φλόρινας, ενός ακριτικού νομού, αλλά με εξαιρετικό τουριστικό δυναμικό, θέλω να δώσω δύο παραδείγματα για το πώς μπορεί να γίνει πράξη αυτή η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με εναλλακτικούς τρόπους. Ένας καινοτόμος δρόμος που επιχειρούμε να χαράξουμε στη Δυτική Μακεδονία είναι ο συνδυασμός οικοτουρισμού και εινοτουρισμού. Αμίντο και Φλόρινα είναι δύο παράλληλες ιστορίες του ελληνικού αμπελώνα, αρμονικά ενταγμένες σε ένα σύνολο που κυριαρχεί η παρθένα φύση. Η ζώνη προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης Αμίντεο, που βρίσκεται στην νοτιοανατολική Φλόρινα, σε συνδυασμό με τη ζώνη προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης Φλόρινα, ανήκουν σε μια ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή που συνδυάζει μοναδική εινοπαραγωγή με εξαιρετική φυσική ομορφιά. Αποτελούν, κατά τη γνώμη πολλών ειδικών διεθνώς, ιδανικό περιβάλλον όχι μόνο για την καλλιέργεια του εινοτουρισμού, αλλά και για την ανάπτυξη ενός καθαρά ελληνικού είδους οικοτουρισμού που συνδυάζει την τοπική γαστρονομία με επισκέψεις στις λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Ζάζαρη, Χυμαδίτιδα και τα ορεινά δάση. Αυτός ο πράσινος τουρισμός αποτελεί τον ορισμό της αειοφορίας και συναστά μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης για εν πολλής αναξιοποιητές περιοχές όπως ο νομός Φλόρινας. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν συνδυαστικά τα άρθρα 3 και 4 του νομοσχεδίου που θεσμοθετούν νέα συμβουλευτικά όργανα τόσο για την περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη όσο και για τον εινοτουρισμό.
Πρόκειται για συμβούλια στα οποία ενεργό ρόλο θα παίξουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να ενσωματώνουμε ήδη από το στάδιο του κεντρικού σχεδιασμού την τοπική διάσταση σε κάθε μελλοντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού. Μόνο έτσι θα πετύχουμε τους στόχους της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης για κάθε ελληνική περιφέρεια και φυσικά της αειοφορίας, της μόνης εγγύησης για ένα βιώσιμο μέλλον της πατρίδας μας. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε ένα συναφές με τη βιώσιμη ανάπτυξη θέμα για το οποίο μίλησε προχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κυλακάκης. Πρόκειται για το νέο σύστημα δασικής διαχείρισης που πλέον θα περιλαμβάνει περισσότερα δάση και δράσεις αξιοποίησής τους με αντισταθμιστικά ωφέλη για όλα τα νοικοκυριά ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών. Μιλάμε φυσικά για ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας μας, που θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχές όπως η Φλόρινα, οι οποίες διαθέτουν σπουδαίους φυσικούς πόρους. Από αυτήν ακριβώς την αειφόρο αξιοποίηση των δασών θα προκύψουν και τα νέα αντισταθμιστικά ωφέλη σε είδος και σε χρήμα σε όλους τους μόνιμους κατοίκους ορεινών περιοχών. Κάτι που όχι μόνο θα τους προσφέρει οικονομικά κίνητρα για να στηρίξουν ενεργά τη δασοπροστασία του τόπου τους, αλλά θα τους δώσει και την ευκαιρία σε όλους, σε άλλους ανθρώπους, να έρθουν πιο κοντά στα δάση, επιλέγοντας την ελληνική περιφέρεια. Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για το πώς θα εφαρμοστεί το καινοτόμο αυτό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να ενσωματώνει και δράσεις όπως ο οικοτουρισμός και ο περιηγητικός τουρισμός στη νέα φιλοσοφία δασικής διαχείρισης. Γιατί το μόνο δάσος που είναι ασφαλές και έχει εγγυημένα βιώσιμη ανάπτυξη είναι εκείνο που βρίσκεται σε αρμονία με τους ανθρώπους και περιλαμβάνει το οικοσύστημά του. Ιδιαίτερα για τους κατοίκους περιοχών, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, όπως η Φλόρινα, είναι εξαιρετικά σημαντική η θέσπιση νέου αντισταθμιστικού ωφέλους για όλα τα νοικοκυριά βάσει της βιομάζας που θα αφαιρείται από τα δάση μας με τη μορφή εκπτώσεως στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η δέσμευση του κυρίου Σκυλακάκη έρχεται να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες δασικών περιοχών και θα πρέπει να τη δούμε σε συνάρτηση με άλλα μέτρα όπως είναι η προσβασιμότητα των δασών μας και η αύξηση του φυσιολατρικού τουρισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπασωτηρίου.